αθλητών και στελεχών. Θέλουμε να γνωρίζετε όλοι ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής είμαστε εθελοντές, άνθρωποι με όρεξη, υπευθυνότητα και ευαισθησίες. Πρόθυμοι να ακούσουμε, εξετάσουμε και απαντήσουμε σε οποιαδήποτε γραπτή ερώτηση ή υπόδειξη που έχει να κάνει με την ασφάλεια των αγώνων. Η ΟΣΑΝΟ επικοινωνία θα διεξάγεται μόνο μέσω του επισήμου email info@mae.gr. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την πρώτη ΕΜΑΚ και όλο το προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος, την ΟΜΑΕ. Να σας καλωσορίσω στις εγκαταστάσεις της μονάδας και συγκεκριμένα την Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος, που πρόεδρος της είναι ο κύριος Δημήτρης Μικελακάκης, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τον κύριο Πασαλή Νικόλαο, που είναι υπεύθυνος ασφαλείας του Ράλι Ακρόπολης τα τελευταία 20 χρόνια. Και θέλω να εκφράσω την αγάπη μου και τη συμπάθειά μου στο μέλος της Επιτροπής Ασφαλείας της Ομοσπονδίας, τον κύριο Μακρινό Μανώλη. Μια κουβέντα ακόμη. Πώς δημιουργήθηκε αυτή η μονάδα? Το 1986 έγιναν δύο μεγάλα συμβάντα. Το ένα ήταν ο σεισμός της Καλαμάτας και το άλλο ήταν το μεγάλο τεχνολογικό ατύχημα, η έκρηξη στις εγκαταστάσεις στη Jet Oil στη Θεσσαλονίκη. Τότε το κράτος έχασαν τα αρμόδια όργανα και είπαν ότι πρέπει να υπάρχει μία μονάδα που αυτή θα ανήκει στο πυροσβεστικό σώμα και θα τα απεξέρχεται σε αυτό του είδους τα σημαντικά προβλήματα, σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Αυτά τα άτομα θα είναι πιστοποιημένα με όλα τα διεθνή πρότυπα και θα αναλαμβάνουν τόσο τη διάσωση των ατόμων, να ανταπεξέλουν σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, όσο και νομικά να είναι κατοχυρωμένοι. Και με διάταγμα του 1987 ιδρύθηκε η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών. Λοιπόν, θα ήθελα πάλι αυτά τα λίγα από μένα, θα γίνει ειδικότερα παρουσίαση από στέλεχος της μονάδας, από το Διευθυντή Εκπαίδευση, τον κύριο Κολογό. Και θα ήθελα πάλι να σας ευχαριστήσω, είναι τιμή για μας και χαρά που παρευρίσκεστε σήμερα στις εγκαταστάσεις μας, διότι πιστεύω στη διακλαδικότητα και διαλειτουργικότητα, που σημαίνει ότι όταν εσείς μας δίνετε τις γνώσεις τις δικές σας πάνω στο αντικείμενο και εμείς βλέπετε πώς ενεργούμε και σας δίνουμε να καταλάβετε τι εξοπλισμό έχουμε και κάποιες γνώσεις που έχουμε εμείς, άρα και κάποια στιγμή θα μιλάμε την ίδια γλώσσα και αυτό έχει ως αποτέλεσμα ότι όλα που θα βγουν, δηλαδή από αυτό που θα κάνουμε μαζί, θα είναι σίγουρα πολύ θετικό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, εύχομαι υγεία σε όλους σας και μπράβο. Κάποτε κάποιος τέλος ομοσπονδίας είπε ότι τα Σαββατοκύριακα δεν πληρώνονται, αλλά προσφέρονται. Γι' αυτό, κύριε Διοικητά, και στο πρόσωπό σας και όλα τα στελέχη της ΕΜΑΚ, να είστε καλά που μας το προσφέρετε. Απ' την άλλη μεριά, περίπου όπως ενημερώθηκα, 90-95 στελέχη της ομοσπονδίας πιστεύουν ότι κάτι έχουν να μάθουν ακόμα, ότι έχουν ορισμένα κενά και όχι μόνο στην πυρηνική φυσική. Κατά συνέπεια είναι εδώ, προσφέροντας και αυτοί το Σαββατοκύριακό τους στην ασφάλεια του μόνος. Θα περίμενα αυτό το σεμινάριο να αξιολογηθεί ανάλογα. Σωστή χρήση αγωνιστικού εξοπλισμού, παθητική ασφάλεια. Θα μας το παρουσιάσουν οι συναθλητές μας, κύριοι Άγγελος Ζήβας και Τόλης Πάλας. Χωρίζουμε σε δύο μεγάλες κατηγορίες, την ενεργητική και την παθητική. Έτσι. Στην ενεργητική ασφάλεια εντάσσουμε όλα τα συστήματα και εξαρτήματα που παρέχει το όχημα και οι χειριστές του, ώστε να αποτραπεί ένα πιθανό ατύχημα. Στην παθητική ασφάλεια
εντάσσονται όλα τα συστήματα και τα εξαρτήματα που διαθέτει ένα όχημα και οι επιβάτες του, ώστε να τους προστατεύσει από ένα τραυματισμό αφού συμβεί το ατύχημα. Σήμερα λοιπόν θα δούμε την παθητική ασφάλεια, δηλαδή όλα τα συστήματα και τα εξαρτήματα με τα οποία εξοπλίζεται το πλήρωμα και το αυτοκίνητο, ώστε να μας προστατεύσει από ένα ατύχημα. Ο κύριος Πάλας θα μας ξεναγήσει στο πρώτο κομμάτι, που είναι ο εξοπλισμός των πληρωμάτων. Δηλαδή, τι φοράμε εμείς όταν μπαίνουμε στο αυτοκίνητο, αφού συμβεί το ατύχημα, για να μας προστατεύσει. Έχουμε ορισμένα πράγματα τα οποία χρησιμοποιούμε και για να προστατευτούμε σε κάποιο δυστυχώς ατύχημα. Μπορεί να συμβεί στην εξέλιξη ενός αγώνα. Πέρα από τον εξοπλισμό του αυτοκινήτου, ο οποίος θα μιλήσουμε αργότερα, έχουμε πράγματα τα οποία χρησιμοποιούμε εμείς οι ίδιοι. Καταρχήν είναι ο ρουχισμός, ο οποίος έχει κάποιες προδιαγραφές για να μας προστατεύσει καταρχήν σε περίπτωση φωτιάς. Είναι το υλικό με το οποίο κατασκευασμένα τα πράγματα μας. Έχουμε καταρχήν τα εσώρουχα τα οποία φοράμε. Υποχρεωτικά πρέπει να είναι και μακριά το παντελόνι και μακριά τα μανίκια της μπλούζας, τάτσες και τα παπούτσια τα οποία χρησιμοποιούμε και εξωτερικά η φόρμα. Τα γάντια τα οποία χρησιμοποιεί κυρίως ο οδηγός, οι συνοδηγοί δεν είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν, πρέπει και αυτά να είναι σε καλή κατάσταση, γιατί όπως ξέρουμε, ειδικά με τη χρήση, τα γάντια πολλές φορές φθύρονται και κόβονται και ανοίγουν τα δάχτυλα. Να καλύπτει όλο το πρόσωπο και να αφήνει ανοιχτά μόνο την περιοχή των ματιών. Δυστυχώς δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι' αυτό. Τα οποία και αυτά πρέπει να είναι άνετα, σωστά και να έχουν την ανάλογη αντοχή. Έχει ένα ιδίωμα. Δεξιά και αριστερά στους ώμους έχει τις επονίδες ή αυτό το, ας το πούμε, κόλπο, μηχανισμό, για να μπορούν να μας τραβήξουν σε περίπτωση που εγκλωβιστούμε μέσα στο αυτοκίνητο και δεν έχουμε τη δυνατότητα εμείς οι ίδιοι να βγούμε από μέσα. Το κράνος με το καν συνδέεται με αυτά τα λουράκια και τις εγγράφες. Η δουλειά τους είναι να συγκρατούν το κεφάλι μας και το λαιμό μας σε περίπτωση που φρενάρουμε ή χτυπήσουμε απότομα. Έτσι, έχουμε αυτά τα κουμπώματα τα οποία λειτουργούν και συγκρατούν το κράνος με τους ώμους και το σβέρκο. Εγώ προσωπικά την παλακλάβα το καλοκαίρι με πεθαίνει. Είμαστε με 40 βαθμούς. Εν τούτης πρέπει να τη φοράμε. Έχει το λόγο της. Για να φτάσουν να μπουν στο κεφάλι μας, περνάνε από τεστ. Λοιπόν, είναι. Αυτός είναι ένας πλοκός ασφαλείας. Αποτελείται από το κύριο το ξύλιο, το οποίο είναι σημειωμένο με το κόκκινο χρώμα, διαστάσεων 50 χιλιοστών διαμέτρου, 50 χιλιοστών επί 2 χιλιοστά πάχος. Ελπίζω, κύριε διοικητά, να είναι εύκολο αυτό για τα μηχανήματα της ΕΜΑΚ. Και πλευρικά, τοξίλια και διαγώνιους. Ο μιλητής θα είναι ο γνωστός σε όλους μας ο γιατρός, ο Νίκος ο Παπάς. Εμείς, επειδή ασχολούμαστε με τους αγώνες ραλί και γι' αυτό θα δείτε και λίγο η ομιλία είναι προς το ραλί, είναι το δύσκολο κομμάτι της διάσωσης. Είναι πολύ δύσκολο γιατί είναι ο τρόπος που γίνεται ο αγώνας, όπου δεν έχεις άμεση εικόνα του τι συμβαίνει. Στη μετώπιση έχουμε φάσεις πρώτου ατυχήματος και μετά το ατύχημα. Η πρόληψη και η ετοιμότητα είναι το πριν. Βέβαια, μετά έχουμε το κομμάτι της επέμβασης και της αποκατάστασης, αν θα ανασυγγίσουμε την ειδική, όσον αφορά μετά το ατύχημα. Όσον αφορά τώρα τα μέσα διάσωσης και που πρέπει να έχουμε σαν πρόληψη, έχουμε τα επίγεια μέσα που μπορεί να έχουμε τα στενοφόρα, τα πυροσβεστικά οχήματα όπου αυτού καλούνται και τα FIDs. Ουσιαστικά είναι οχήματα τετρακίνητα όπου μπορούμε να τα έχουμε, δίνοντας κάποια εργαλεία απεγκλωβισμού να φτάσουν γρήγορα με τον γιατρό και με τους πρώτους διασώσεις στο σημείο του συμβάντος. Και σε περίπτωση που έχουμε υγρό στοιχείο, το γράφω το υγρό στοιχείο, γιατί υπάρχουν πολλές φορές ειδικές, στην Ελλάδα λιγότερο, αλλά στο εξωτερικό, επειδή τα έχουμε δει σε βίντεο, να περνάνε δίπλα από κανάλια, δίπλα από λίμνες,
καλό είναι ο οργανωτής να λαμβάνει υπόψη ότι μπορεί να βάλει ένα δίτη να είναι σε ετοιμότητα στο σημείο εκείνη, αν συμβεί και το όχημα καταλήξει μέσα στο νερό. Μην ξεχνάτε στο ράλι του Μεξικού, στο τάμπλο γερσί του Μεξικού. Εδώ βλέπετε μια αφετηρία ειδικής διαδρομής. Το GO, προσοχή, όχι το σταθμό ελέγχου χρόνου. Τα αυτοκίνητα πρέπει να βρίσκονται στον χώρο, είναι το ασθενοφόρο πρώτο, από πίσω το πυροσβεστικό όχημα και από δίπλα μια πλατφόρμα ένας γερανός. Αντί του ασθενοφόρου, σύμφωνα και με τη ΘΙΑ, μπορεί να έχουμε αυτά που λέμε και FIDs, να έχουν μέσα το γιατρό και το παραμέντη. Γιατί ας πούμε ότι είμαστε σε ένα ατύχημα. Τα ίδια όπως σας είπε ο κύριος Κολογός, λίγο πιο κωδικοποιημένα. Πού, ποιος, τι. Τρεις λέξεις. Τρεις λέξεις. Αν το μεταφέρουμε στη ειδική, πού, στο τρίτο χιλιόμετρο, ποιος, το νούμερο, όχι ο παπάς που τρέχει, το νούμερο 4. Η οργάνωση ξέρει τι είναι το νούμερο 4 και είναι ο συνοδηγός του νούμερο 4, αν θέλω να είμαστε και πιο ακριβείς. Τι συνέβη, βγήκε εκτός δρόμου και τα λοιπά. Και να μεταφέρουμε τις πληροφορίες. Γιατί καλούμαστε μέσα σε ένα δεκάλεπτο που έχουν το συμβάν, να αναγνωρίσουμε αν υπάρχουν επικίνδυνες καταστάσεις για το πλήρωμα, αν χρειαστεί να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις, εν συνεχεία, αν θα δούμε και παρακάτω ένα γρήγορο απεκλωβισμό και εφόσον συντρέχουν οι λόγοι, να ειδοποιηθεί το κέντρο. Σας περιέγραψα πριν σαν μια παράσταση που εξελίσσεται στα μάτια σας, είναι η προσέγγιση αναγνώριση, η οποία θα γίνει. Θα οριστούν ζώνες. Η καυτή ζώνη είναι η κόκκινη, η πράσινη είναι η δεύτερη ζώνη στην οποία γίνονται οι εργασίες οι δικές μας. Ο χώρος αποκλείεται τελείως. Εάν χρειαστεί, θα κοπούνται τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Είμαι ο επικεφαλής των δυνάμεων που κληθήκανε για να κάνουν τον απεγκλωβισμό από τροχαίο ατύχημα από αγωνιστικό αυτοκίνητο. Η έξοδος αποτελείται από δύο οχήματα, από ένα διασωστικό και από ένα υδροφόρο. Ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε συνάδελφος έχει το δικό του ρόλο σε αυτή τη φάση. Και με τελικό σκοπό να γίνει ο απεγκλωβισμός του ατόμου και να μεταφερθεί με ασφάλεια σε νοσοκομείο ή οπουδήποτε άλλο χρειαστεί. Παρόμοια εμπειρία εγκλωβισμού μέσα στο αγωνιστικό με τον συνοδηγό μου. Βασικά ήταν ο φόβος το ότι είσαι εγκλωβισμένος. Συνεχώς σου μίλαγε το παιδί που ήταν μαζί και σου έλεγε τι συμβαίνει, τι γίνεται εκείνη τη στιγμή για να χαλαρώσεις και να μην... μου είπε, αλλά δεν θυμάμαι. Αλέκος, λοιπόν. Αμνησία δεν έχω ακόμα. Έχεις ένα φόβο από τα μπαμπούμ που ακούγονται, τις αναταράξεις κτλ. Το κρύο που υπάρχει και όταν έχεις τραυματιστεί και είναι ακόμα χειρότερο. Όταν έχεις τραυματιστεί και αυτό ένα θέμα. Που καλοριφέρ δεν δούλευε δυστυχώς, τα μάτια που φέρατε ήταν λίγο διαχυμένο. Προσπαθούσαν να μην κουνηθείς καθόλου σε όλη τη διάρκεια. Σε ενημερώνανε συνέχεια τι κάνουνε, σε προστατεύανε συνέχεια από τα γυαλιά, από τους κόφτες, από τα πάντα. Και συνεχώς είχες επικοινωνία με τα παιδιά, δηλαδή σου μίλαγαν συνέχεια για να είσαι εκεί, να μην χάσεις αισθήσεις του και για να ξέρεις τι γίνεται, να σου φεύγει ο φόβος. Αυτά βασικά. Είχες προσμονή πότε θα τελειώσουν για να βγεις? Είχα, τώρα δεν είχα, αλλά επειδή ακριβώς έχω βρεθεί πολύ πρόσφατα εγκλωβισμένος μέσα στο αυτοκίνητο, ο πανικός είναι κακός σύμβουλος, πολύ κακός σύμβουλος. Δηλαδή σε ένα μάξι που ήταν ανάποδα δεν είχε τσακίσει, δεν άνοιξε η πόρτα με τη μία και πανικοβληθήκαμε μέσα στα μάξι, έστω και ελάχιστα ότι δεν ανοίγει η πόρτα, ας πούμε. Και η πόρτα άνοιγε κανονικότατα, έτσι. Απλά εμείς δεν βάλαμε όση δύναμη θα έπρεπε. Εδώ μπορεί να μην φαίνεται τώρα, γιατί εντάξει είναι λίγο τέτοιο, αλλά στην πραγματική ζωή είναι, δεν χρειάζεται πανικός, είναι το βασικό. Αυτά. Να παρέχει. Ευχαριστώ.